Είναι ο συγκερασμός. Καταρχήν να κάνω μια παρατήρηση που έχει τη σημασία της όμως. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ τι θα πούνε σήμερα οι φίλοι μου στο ποτάμι το απόγευμα. Αλλά επίσης επειδή ξέρετε ότι εγώ είμαι ένας βουλευτής συνεργαζόμενος στο ποτάμι, η κίνηση η πολιτική της οποίας εγώ είμαι επικεφαλής θα συνεδριάσει αύριο το απόγευμα και θα δούμε και εμείς από τη δική μας την πλευρά πώς βλέπουμε τα ζητήματα. Πάντως, όχι ότι δεν έχει σημασία και έχει ιδιαίτερη σημασία τι θα πει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ποταμιού. Εδώ πρέπει να παρατηρήσω και το ξέρετε ότι έτσι όπως είναι διαμορφωμένη σήμερα η κατάσταση επί της ουσίας, ό,τι πει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του Ποταμιού θα αφορά τον τρόπο που σκέφτεται το πολιτικός οργανισμός ποτάμι. Διότι η πρακτική αποτύπωση του ό,τι θα πει σήμερα και που αναφέρεται στην κοινοβουλευτική ομάδα έχει και μια διαφορετικότητα. Η κοινοβουλευτική ομάδα έχει 5 μέλη τώρα, οι 2 από αυτούς έχουν αποφασίσει να ψηφίσουν κατά της συμφωνίας. Και έχουν απειλήσει και για με αποχώρηση. Πάσχετος έχουν πει ότι θα ψηφίσουν. Και για τους υπόλοιπους 3 βουλευτές του ποταμιού, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνομαι και εγώ συνεργαζόμενος, είναι απολύτως σαφής η επιλογή που έχουμε κάνει εδώ και ένα μήνα, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα απόφασης. Ο καθένας θα λειτουργήσει με τη συνείδησή του. Επομένως, η σημερινή απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Ποταμιού έχει πολύ μεγάλο αξία και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά αφορά την πολιτική στάση αυτού του πολιτικού οργανισμού έναντι του θέματος. Και δεν έχει σχέση με την πρακτική αποτύπωση μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Άκουσα με προσοχή τις προηγούμενες μέρες, για παράδειγμα, τον κύριο Μαυρωτά, ο οποίος έλεγε ότι ναι, έτσι όπως τα λέτε τώρα είναι, αλλά άλλαξε τα δεδομένα η στάση του Σπύρου Δανέλη. Ότι η απόφαση του Σπύρου Δανέλη να δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση αλλάζει αυτή τη σκέψη την αρχική την οποία είχατε. Και λέτε ότι θα επηρεάσει, και είπε μάλιστα ότι θα επηρεάσει την απόφασή σας για το αν θα πρέπει να καταψηφίσετε ή όχι. Όχι να καταψηφίσετε, να απέχετε. Μάλλον από τη διαδικασία. Λοιπόν, αν έχει πει τέτοιο πράγμα ο Γιώργος Μαυρωτάς, νομίζω ότι αν το είπε, θα το είπε κάπως διαφορετικά. Διότι αν το είπε έτσι, κύριε Παπαδάκη, έχω την εντύπωση ότι δεν αντέχει σε καμία πολιτική λογική. Δηλαδή, θύμωσα με αυτό που έκανε ένας συνάδελφός μου και γι' αυτό αλλάζω άποψη. Νομίζω ότι εγώ, τουλάχιστον εγώ. Έτσι, μπορώ να την βρω και τη δήλωση. Μα δεν αποκλείεται. Δεν θα σα δώσω. Ότι αλλάζει τα δεδομένα. Να σας πω λοιπόν εγώ τι νομίζω ότι ήταν και στη σκέψη του Γιώργου του Μαυρωτά, αλλά κυρίως γιατί εμένα ρωτά, να σας πω τι είναι στη δική μου σκέψη. Εγώ από την πρώτη στιγμή της συμφωνίας, από την πρώτη, τα πρώτα λεπτά της εμφάνισής της, τον Ιούνιο, πότε εμφανίστηκε η συμφωνία, από την πρώτη στιγμή είπα ότι θεωρώ τη συμφωνία ότι κινείται σε θετική κατεύθυνση. Το περιεχόμενο της είναι θετικό. Θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποιες διορθώσεις που υπήρξαν, νομίζω, και με τις χτεσινές τροπολογίες εκεί που ήρθαν στη Βουλή και ανακοινώθηκαν. Αλλά αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, είπα επίσης από την πρώτη στιγμή, είναι σε ποιο πολιτικό πλαίσιο, με ποιες πολιτικές πρωτοβουλίες, με ποιο τρόπο και με ποιες πολιτικές παρενέργειες θα εμφανιστεί στη Βουλή. Άρα, διότι, μισό λεπτό. Δεν έχει καμία σχέση. Αυτό λέω. Καμία σχέση. Ο Λιπούδης λέει ότι εγώ στηρίζω τη συμφωνία των Πρεσπών, δεν δίνω ψήφο εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση. Λέω, γιατί είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Λέω λοιπόν, αφήστε με να ολοκληρώσω, γιατί έχει σημασία. Ναι. Έλεγα λοιπόν από την πρώτη στιγμή θετική συμφωνία. Είμαι θετικός απέναντί της. Να δούμε πώς θα έρθει και όταν θα έρθει τι πολιτικές παρενέργειες θα έχει, για να δω και εγώ πώς θα καθορίσω τη θετική γνώμη σε επίπεδο ψήφου. Και έχω την εντύπωση ότι με αρνητικό τρόπο επιβεβαιώθηκα. Διότι το πρόβλημα δεν είναι να συζητήσουμε τη συμφωνία των Πρεσπών σαν να τη συζητάμε σε ένα πολιτικό εργαστήριο διεθνών σχέσεων. Και θα ήταν υπέροχη η συζήτηση που θα κάναμε. Δεν είναι αποκομμένη από το πώς έρχεται, σε τι κλίμα έρχεται και με ποιο τρόπο επιχειρείται να δημιουργηθεί μια εικόνα από την ψηφοφορία. Λέω την εξής φράση για να το καταλάβετε. Τι εννοώ. Απάνω στο κορμί, στο σώμα της συμφωνίας των Πρεσπών εξελίσσονται πολιτικοί σχεδιασμοί. Και επειδή εξελίσσονται πολιτικοί σχεδιασμοί, όποιος θέλει να είναι απολύτως έντιμος απέναντι στην ίδια τη συμφωνία, δεν μπορεί να μην το πάρει υπόψη. Αυτό που λέτε για τις διεργασίες οι οποίες ασκούν και για τις οποίες ασκείται κριτική και μπορεί να πει κανείς ό,τι θέλει, δεν ακουμπάει λίγο και την άποψη του κ. Μαυρωτά?
Εσείς, ένας άνθρωπος της αριστεράς, είναι δυνατόν να πιστέψω εγώ προσωπικά ότι θα εξαρτάται η ψήφος σας από το τι χειρισμοί έκανε ο Τσίπρας για να ψηφίσει ένας άλλος κλπ. Για ένα κορυφαίο εθνικό θέμα που τόσα χρόνια, τουλάχιστον εσείς, από τον 90 έχετε μια άποψη διαφορετική από αυτή της μίζωνας αντιπολίτευσης, ας πούμε, όπως εσείς. Κύριε Δελατόλα, νομίζω ότι υποτιμήσατε ή αγνοήσατε αυτό που είπα ως τελευταία απόλυξη της άποψής μου. Δεν θεωρώ καθόλου ότι θα επηρεάσει εμένα την άποψή μου το αν έφυγε η Παπακώστα και που πήγε ο Κόκαλης και τι έκανε αυτός, ή πολύ περισσότερο εάν ο φίλος μου, ο Σπύρος ο Δανέλης, έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Επειδή θεώρησε ότι συνδέεται με την συμφωνία των Πρεσπών. Και, αγνώρισε ο φίλος μου ο Σπύρος ότι ψήφος εμπιστοσύνη σημαίνει έγκριση επί του συνόλου της πολιτικής. Όμως, ξέρετε κάτι. Λέω λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, αυτό σας ρωτώ. Να πάρετε σοβαρά υπόψη αυτό που σας λέω, ότι δεν είναι αυτό το ζήτημα. Ναι. Είναι το ζήτημα εάν επί της συμφωνίας υπάρχουν πολιτικοί σχεδιασμοί, τις οποίες εγώ θα κρυφτώ να τους επιβεβαιώσω ή όχι. Υπάρχει και κάτι άλλο. Τα έμπλεξε ο Δανέλης, κύριε Λυκούδη. Όταν εγώ πριν από ένα μήνα, ενάμιση μήνα, έλεγα συνεχώς να δούμε το πολιτικό πλαίσιο με βάση. Κάτι... Δεν είμαι χτεσινός. Βάσει μια εμπειρία. Ιδέα δεν είχα τι θα κάνει ο Δανέλης. Υπάρχει και κάτι άλλο όμως σημαντικό, κύριε Λυκούδη. Πέρα από αυτές τις ανακατατάξεις, τους προβληματισμούς, τις σταθερές ή όχι απόψεις των εκπροσώπων μας στη Βουλή, υπάρχει και ο ελληνικός λαός. Αυτό είναι το βασικό. Υπάρχει και ο ελληνικός λαός, ο οποίος τουλάχιστον δημοσκοπικά, και δεν υπάρχει ούτε μία δημοσκόπηση, ούτε αυτή που δίνει μεγάλο ποσοστό στον Τσίπρα, ούτε αυτή που δίνει μικρό ποσοστό στον Τσίπρα. Δεν πιάνω το Μητσοτάκη. Που να μην λέει ότι το περίπου 70% των Ελλήνων διαφωνεί με τη συμφωνία αυτή. Να προσθέσω και υπάρχει και κάτι άλλο ακραίο, για να απαντήσετε και με τα δύο. Υπάρχει και το ακραίο ότι ο Λυκούδης είναι προδότης. Καταλαβαίνετε το πνεύμα της ερώτησής μου. Έτσι. Από ποιον θα ακουστεί αυτή η μπαλαφάρα. Που θα ψηφίσει τη συμφωνία. Και έρχεται κάποιος άλλος και λέει, εγώ που θα ψηφίσω τη συμφωνία είμαι προδότης και οι άλλοι είναι Έλληνες, πατριώτες. Εδώ έχουμε διχάσει τον κόσμο. Υπάρχει. Γιατί έχω την εντύπωση, Γιώργο, πέρα από τη δήμωση τη δική σας, στον κόσμο δεν έχει περάσει το σωστό ή όχι της ψήφης σας. Εγώ σας λέω, κύριε Λυκούδη, θέλω να προσθέσω για να απαντήσετε συνολικά. Απλώς να μπορέσω το να ρεπορτάζ απαντήσω. Λέει ότι τις τελευταίες μέρες υπήρξαν δεύτερες σκέψεις στο ποτάμι, γιατί η βάση του ποταμιού, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι σας στήριξαν και σας έχουν κάνει κόμμα, ήταν αυτοί που αντέδρασαν. Θα τους ακούσετε ή απλώς επειδή από το 92 ψάχνατε να βρείτε μια λύση, όποια και αν είναι αυτή η λύση, θα πρέπει να την περάσουμε τώρα, γιατί ενδεχομένως είτε συμφέροντα, όπως ανέφερε ο κ. Καλεντερίδης, είτε ιδεοληψίες, όπως πιθανόν να αναφέρουν κάποιοι άλλοι, είναι αυτό που σας σωθεί στο να κάνετε αυτή την κίνηση, αδιαφορώντας όχι για τον ελληνικό λαό μόνο, αλλά και για τους ίδιους τους υποστηρικτές σας. Παρακαλώ. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι ο τίτλος εκεί κάτω από, πώς θα το έλεγα, η υποσημείωση κάτω από την. Που δεν είναι ψευδής, δεν είναι πλήρης όμως, διότι εμένα βεβαίως δεν επηρεάζει τη γνώμη για τη συμφωνία, η αποχώρηση του Σπύρου Δανέλη. Το είπα πριν από ένα λεπτό. Προφανώς όμως, με κάνει να σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά και άλλες πλευρές το συνολικό πολιτικό πλαίσιο. Όχι ο Σπύρος ο Δανέλης που αποχώρησε, αλλά το πώς έρχεται, το ξαναλέω, και με ποιες παρενέργειες έρχεται η συγκεκριμένη συμφωνία. Με όλα, κύριε Παπαδάκη, καταλαβαίνετε τι λέω. Τώρα, επί του ερωτήματός σας, φτιάξτε να δείτε. Θα ήμουν ανόητος, αφελής και υπό μία έννοια πολιτικά ανέστητος, αν δεν έβλεπα τις αντιδράσεις που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία. Αλίμον. Βέβαια, πρέπει να συνοηθούμε ότι πολλές φορές οι πολιτικές δυνάμεις διαμορφώνουν πολιτικές στο βαθμό που αισθάνονται και πολιτικά πρωτοπόρες για να διαμορφώνουν και την κοινή γνώμη. Έτσι. Παίρνω πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τις ευαισθησίες του οποιοδήποτε αντιδρά. Αλλά θα σας θυμίσω για κάτι άλλο. Υπήρχε εξαιρετικά έντονη αντίδραση στην ελληνική κοινωνία όταν άλλαζαν οι ταυτότητες. Και καταργούνταν η ιστορία του θρησκεύματος. Την ταυτότητα τώρα με το εθνικό θέμα δεν γίνεται. Τώρα έκανα εγώ τέτοια σύγκριση. Είπα για τον τρόπο με τον οποίο. Νομίζω ότι κάνατε. Δεν έκανα. Είπα ότι πολλές φορές υπάρχει ανάγκη μιας πολιτικής πρωτοπορίας να διαμορφώνει καταστάσεις. Πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να σας πω το εξής. Ότι εμένα, η άποψή μου γύρω από τη συμφωνία για το περιεχόμενο της συμφωνίας
Δεν έχει μετακίνηση. Δεν έχω άλλη άποψη για το αν είναι θετική. Όχι, θετική είναι. Γι' αυτό και αν κληθώ να επιβεβαιώσω την άποψή μου με μία ψήφο, η ψήφος μου τι δεν θα είναι. Δεν θα είναι αρνητική. Δεν θα είναι όχι. Όμως πρέπει να σκεφτώ κατά πόσο μπορώ να εκφράσω στους περιορισμούς που έχω ανάμεσα στο ναι, όχι και αποχή, πώς μπορώ να εκφράσω και τη θετική μου άποψη αλλά και την ένστασή μου για τον τρόπο με τον οποίο ναι, σήμερα... Κύριε Καλετερίδη, κάτι θέλει να πει ο κύριος Καλετερίδης. Για σκέψου το. Κύριε Καλετερίδη. Κύριε Λυκούδη, εντάξει, σας παρακολουθώ και εγώ ως Έλληνας πολίτης δεκαετίες. Έχετε την εικόνα ενός ανθρώπου διαλλακτικού και δημοκράτη. Όμως αυτό που είπατε πριν από λίγο πραγματικά. Νομίζω ότι θυσιάζετε τους αγώνες και τη διαδρομή σας με αυτή τη δήλωση ότι τα κόμματα είναι πολιτικά πρωτοπόρα και δηλαδή τι είστε, φωταδιστής. Τα κόμματα, ναι, είναι μηχανισμοί που μπορούν να επηρεάσουν την κοινωνία. Βγείτε στην κοινωνία, επηρεάστε την και όταν αλλάξει την κοινωνία και το 70% είναι υπέρ της συμφωνίας, τότε ψηφίστε την. Πώς θα δείτε στα μάτια τον Έλληνα πολίτη? Παρακολουθώ κι εγώ, κύριε Καλετερίδη, τη δική σας διαδρομή. Μισό λεπτό. Ακούστε. Πώς θα τον δείτε στα μάτια τον Έλληνα πολίτη και το κυριότερο, πώς θα απευθυνθείτε σε ένα Σκοπιανό και θα τον πείτε Μακεδόνα, όπως το ανέχθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός να το πει ο Ζάεφ, εσείς οι Έλληνες και εμείς οι Μακεδόνες. Ποιος Έλληνας θα το ανεχτεί αυτό που θα αποκτήσουν το δικαίωμα οι Σκοπιανοί με βάση αυτή τη συμφωνία? Εντάξει. Επειδή παρακολουθώ κι εγώ, κύριε Καλετερή, τη δική σας πορεία και δεν αμφισβητώ τον τρόπο με τον οποίο η δική σας ευαισθησία αντιμετωπίζει μερικά ζητήματα. Να μου επιτρέψετε να σας πω, να μην κάνετε παρεξήγηση αυτού που είπα. Εγώ ίσα-ίσα είπα ότι όχι απλώς σέβομαι και τιμώ, ακούω με πολύ μεγάλη ευαισθησία τις απόψεις. Είπα όμως παράλληλα ότι δεν είναι δυνατόν όταν ασκούνται πολιτικές όσοι θέλουν να έχουν πρωτοβουλίες στην κοινωνία να μην τις ασκούν επειδή θεωρούν ότι η κοινωνία δεν είναι όριμη να τις δεχτεί. Όχι, να επηρεάσουν την κοινωνία. Αυτό λέω, κύριε. Αυτό λέω και εγώ. Ναι, αλλά τώρα δεν την επηρέασε όμως αυτή η πολιτική. Μα αφήστε λοιπόν να σας πω. Αυτό σας λέω και εγώ. Εγώ λέω λοιπόν ότι δεν παίρνεις πίσω μια άποψη. Τη ζυμώνεις την κοινωνία. Και υπ' αυτή την έννοια συμφωνώ μαζί σας. Τη ζυμώνεις την κοινωνία. Και εγώ λέω ότι τη ζυμώνει και ο καθένας με τη συνείδησή του. Γι' αυτό και είπα προηγουμένως. Και σας το λέω σοβαρά και με απόλυτη ειλικρίνεια. Εγώ που θεωρώ ότι είναι θετικό το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας, όμως, επειδή αυτό το περιεχόμενο ξέρετε, εμπλέκεται με πολιτικά παίγνια, γι' αυτό δεν μπορώ να μην το πάρω υπόψη. Θα έλεγε κάποιος όμως ότι η κοινωνία εκφράζεται, υποτίθεται από εκείνους τους οποίους, οι οποίοι τον αντιπροσωπεύουν στο κοινοβούλιο και θα πάρουν τις αποφάσεις σε κρίσιμες και σημαντικές περιόδους. Όταν υπάρχει όμως αυτή η αναντιστοιχία, τότε θα έχουμε από τους 300, τους 140, τους 150, τους 160 που θα ψηφίσουν σε πλήρη αναντιστοιχία με την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις μπορεί να είναι το 65, το 70 και που μπορεί να είναι και μέσα από τις τάξεις της κίνησης της δικής σας πολιτικής. Μα αυτό είπε το αφισβητώ καθόλου. Υπάρχουν, γιατί υπάρχουν και το αφισβητώ καθόλου. Και μέσα στις τάξεις της πολιτικής της δικής σας. Και αν παρακολουθήσετε την αυριανή, αν θα μπορούσατε. Έτσι, ναι. Συνδέως θα βλέπατε την ποικιλία των απόψεων. Έτσι ακριβώς. Και εδώ είναι και το προδότης. Γιατί εδώ είναι και το προδότης και εδώ είναι και το βασίστας. Γιατί από τη μία πλευρά σας ενοχλεί να σας αποκαλεί προδότη ο Έλληνας που θα ψηφίσετε την συμφωνία. Όπως ενοχλεί και τον Έλληνα, ο οποίος διαφωνεί με τη συμφωνία και τον λένε φασίστα. Εντάξει, αυτό είναι ο ξεπεσμός της συζήτησης. Έτσι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ναι, κύριε Λυκούδη, δεν είναι ξεπεσμός συζήτησης. Ανήκει οι χαρακτηρισμοί εναντίον των ανθρώπων που ήταν στα συλλαλητήρια, προήλθαν από τα πιο επίσημα στόματα, από το στόμα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ο ετερόκλητος όχλος. Τώρα τι είναι, να συμφωνήσω ότι δεν είναι απλώς άκομψες αυτές οι εκφράσεις, αλλά είναι και επικίνδυνες. Να σας πω όμως και κάτι άλλο. Έχει γεμίσει η Θεσσαλονίκη με τις φωτογραφίες των βουλευτών που προτίθεται να την ψηφίσουν. Ποιος άνοιξε... Αυτό δεν είναι ελεηνό πράγμα. Ελεηνότατο. Ποιος άνοιξε το δρόμο αυτό? Εντάξει, να βρούμε την άκρη, αλλά να συνεννοηθούμε όλοι ότι ο πολιτικός αγώνας δεν γίνεται με ελεηνότητες, ούτε με αθλειότητες. Όχι, ένθεν κακήθεν. Εδώ πάντως να πω κάτι. Ο κύριος Λυκούδης είναι ξεκάθαρος και λέει το εξής. Ναι, είμαι θετικός στη συμφωνία των Πρεσπών. Υπάρχουν όμως πίσω άλλα πράγματα, αυτό που έλεγα νωρίτερα, το μπλέξιμο της ψήφου εμπιστοσύνης και της πολιτικής κυβέρνησης με αυτή τη συμφωνία. Και προβληματίζομαι. Και το ερώτημα είναι,
Το μεγάλο ερώτημα αν είναι, είναι μάλλον ότι αν ένα ολόκληρο κόμμα, όπως το ποτάμι, θα μπει στη διαδικασία να αλλάξει στάση ή όχι, συνολικά με ό,τι αυτό. Κύριε Παπαδάκη, μεταφέρει ένας φίλος μου, απόστρατος αξιωματικός, ο οποίος ψήφισε ποτάμι, έστειλε ένα email στον κύριο Μαυρωτά και του περιέγραφε τις ενστάσεις του για τις θέσεις του ποταμιού και του κυρίου Μαυρωτά σχέση με τη συμφωνία. Είδα την απάντηση, μου την έδειξε, εντάξει δεν τα αποκαλύπτω όλα, αλλά μου την έδειξε ο συνάδελφος, ο πρώην συνάδελφος την απάντηση, που δεν απαντούσε ο κύριος Μαυρωτάς. Θέλω να πω ότι υπάρχουν αντιδράσεις και στις τάξεις του ποταμιού, αλλά και το 60% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ είναι εναντίον της συμφωνίας. Πώς μπορούμε να ονομαζόμαστε δημοκράτες κατά το «στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις» όταν πας κόντρα ακόμα και στους δικούς σου ψηφοφόρους. Μια κουβέντα και να ολοκληρώσουμε γιατί έχουν έρθει και... Είπατε ότι θα ζυμωθεί η κοινωνία. Μα η κοινωνία πώς θα ζυμωθεί? Κλείσαμε ένα χρόνο από τότε που άρχισε πλέον να συζητείται το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, από πέρυσι το Δεκέμβριο. Κλείσαμε ένα χρόνο και ένα μήνα. Και αντί η κοινωνία να έχει ζυμωθεί και να είναι λίγο πιο ήρεμη, αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι πάρα πολύ εξοργισμένος. Ένα λεπτάκι να τελειώσω, κύριε Μαυρωτά. Θέλω να σας δώσω. Συγγνώμη, κύριε Λυκούδη. Είναι πάρα πολύ εξοργισμένος, είναι στα κάγκελα. Αντιτίθεται τέλος πάντων σε αυτή τη συμφωνία. Και δεν είναι μόνο το 70% που είναι αντίθετο, είναι και άλλο ένα 15% το οποίο έχει μπερδευτεί και δεν έχει άποψη. Είναι καλό, είναι κακό. Άρα μόνο ένα 15% συμφωνεί με αυτό το πράγμα. Πώς λοιπόν εσείς, με τις καταβολές που έχετε, τις αριστερές, μπορείτε να πάτε ενάντια σε όλη αυτή τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού που δεν τη θέλει αυτή τη συμφωνία? Εγώ... Και κάτι, η απάντηση, και, απάντηση και δεν έχουμε χρόνο. Τελευταίο. Οι διαδικασίες όμως, θέλω να σας πω κάτι πολύ σοβαρό. Θα ελέγξετε τις διαδικασίες πριν έρθει η συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή? Αν θα δείτε διαδικασίες... αν υπάρχει υπογραφή ΖΑΕΦ στον πρώτο νόμο? Γιατί δεν υπάρχει υπογραφή και υπάρχει πρόβλημα νομικής εμπλοκής. Είναι δύο νόμοι, ο ένας έχει υπογραφή, ο άλλος δεν έχει. Δείτε το αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μην ακυρωθεί από την άλλη πλευρά. Κυρία Νούκα. Και εμείς μείνουμε εδώ με το μακεδονικό λαό και αυτοί ξαναγυρίζουν στο δημοκρατία της Μακεδονίας. Είναι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Να απαντήσει και να ολοκληρώσει. Εγώ ακούω πολύ σοβαρά τις ενστάσεις που είπε. Ειλικρινά το λέω. Δεν είναι φιλοφρονήσεις, ούτε είναι θέμα να ξεπεράσω. Ακούω πολύ σοβαρά. Επίσης όμως θα ήθελα να δεχτείτε ότι πραγματικά βιώνουμε ένα βαθύτατο το εθνικό διχασμό ως μειόφιλεν να γίνουν έτσι. Δεν υπάρχει πράγματα. Διχασμός, αυτό μπορούσε... το 70% είναι κατά. Ποιος διχασμός υπάρχει? Διχασμός θα υπήρχε, είμαστε 50-50. Εσείς τώρα μου κάνετε δημοσκόπηση. Δεν μπορώ να μιλήσω. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, ολοκληρώστε για κυρία Νούκα, να ολοκληρώσει αυτό το ζήτημα. Πάντως δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στις δημοσκοπήσεις για τα δηλαδή όλα δεν κάνουν δημοψήφισμα για αυτόν τον λόγο τώρα. Πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ. Επειδή επίσης τώρα βλέπω το πώς εμφανίζεται η άποψη μου, θέλω να κλείσουμε λέγοντας σας το εξής, ότι εμένα η ψήφος μου δεν θα είναι όχι. Αυτό είναι δεδομένο. Το γράψαμε. Δεν θα είναι όχι. Ξαναγράψα αυτό που θα γράψει. Όχι, ναι, εντάξει, το είδα. Από εκεί και πέρα, πώς θα εκφραστεί η ένστασή μου για το γενικότερο πολιτικό κλίμα που υπονομεύει και την ίδια συμφωνία. Θα εκφράζει αυτό που γράφουμε. Ναι, με την έννοια δηλαδή ότι δεν θα είναι αρνητική. Αυτό μπορεί να πει κάποιο, άρα θα ψηφίζει υπέρ. Μπορεί να είναι. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όταν το κλίμα δεν απέπνεε τέτοια πολιτική δυσοσμία, κατά τη γνώμη μου, η ψήφος μου θα ήταν θετική. Το λέω να είμαστε συνεννοημένοι. Δεν μπορεί να μην επηρεαστεί το πράγμα. Μακάρι να το ξανασκεφτείς. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Λυκούδη. Να ευχαριστήσω την κυρία Νούκα και τον κύριο Καλετερίδη. Εμείς θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Πες τσάκα τσάκα το δώρο. Γρήγορα, γιατί έχει μείνει ουσιαστικά μια μέρα, Γιώργο, για το μεγάλο δώρο, που δεν είναι άλλο αξίας 20.000 ευρώ.